Καλά, καλή συνέχεια στο πανέμορφο νησί μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μία πλεκτάνη στη λίμνη Κόμου με πρωταγωνιστές, ένα κριτικό έργο τέχνης, μία γοητευτική Αμερικανίδα και έναν βαθύπλουτο συλλέκτη είναι το θέμα του θρίλερ Διαρρήκτης υψηλής τέχνης που προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Η ταινία γυρίστηκε πέρσι το Σεπτέμβριο και προβλήθηκε στο φεστιβάλ της Ζυρίχης, αλλά πήγε πίσω λόγω πανδημίας. Στην ταινία Διαρρήκτης υψηλής τέχνης, ένας φιλόδοξος κριτικός τέχνης και οι ιερωμένοι του ταξιδεύουν ως την έπαυλη ενός πάμπλουτου συλλέκτη με σκοπό να στήσουν μια δελεαστική πλεκτάνη η οποία εμπλέκει έναν άφαντο για δεκαεκτίες θρυλικό ζωγράφο. Looks like a different painting now, doesn't it? And he felt like he was 85. You know, he thought like he was 85. He talked like he was 85. I was not thrilled. They used short focal length lenses, and I don't like those. And so you see his eyes popping out. He's like that because it foreshortens you. And I had a conversation with the cameraman, and Giuseppe supported the cameraman. But he kept saying, oh no, the lenses are different now. But they're not. They still make a mess of me, and it upsets me a lot. In this house, there's a man who I invite for lunch every day. I didn't work with Mick, but I love him, and we had we sat like we were at an old people's home. He was incredibly charming and wonderful. Elizabeth is brilliant. Kleiss I didn't get to know as well, but he's very, very good in the movie. Εκτός από το Διαρρήκτη υψηλής τέχνης, μία ακόμα ταινία με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ προβάλλεται στους κινηματογράφους. Πρόκειται για το Μετά τα Μεσάνυχτα, την θρυλική ταινία του 1973 σε σκηνοθεσία Νίκολας Ρέκ.